Λοιπόν, έχουμε τη χαρά, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, να είναι εδώ μαζί μας σήμερα φιλοξενούμενος στον Α, ο Μενέλαος Μενελάου, ο Κύπριος, ο νέος ελληνοκύπριος διαπραγματευτής, διάδοχος του κύριου Μαυρογιάννη. Να χαιρετήσουμε και τον Νικόλα τον Ζανέτου, ο οποίος θα είναι μαζί μας σήμερα στη συζήτηση. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νικόλα. Κύριε Μενελάου, από μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας, επί Τάσου Παπαδόπουλου διακυβέρνησης, επί Δημήτρη Χριστόφια, καταλήγεται σήμερα να διαδέχεσαι τον κύριο Μαυρογιάννη μετά από πολλά χρόνια πορείας σαν διαπραγματευτής, στη θέση του διαπραγματευτή. Στοίχημα μεγάλο, ρίσκο, ανησυχία, πώς το νιώθετε? Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Μετά από πάρα πολλά χρόνια προσπάθειών για να επιτευχθεί λύση στο Κυπριακό. Και από τη δική μου την πλευρά, με βάση την εμπειρία την οποία έχω αποκομίσει στην πορεία την οποία έχετε περιγράψει, θα κάνω εκείνο το οποίο μπορώ, εκείνο το οποίο μπορούμε εμείς, στο πλαίσιο των προσπαθειών οι οποίες διεξάγονται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις έτσι ώστε να αναζωογονηθεί η πολιτική διαδικασία των διαπραγματεύσεων για να υπάρξει μια επόμενη ευκαιρία αυτήν τη φορά τα πράγματα να οδηγηθούν σε μια επιτυχή κατάληξη. Νιώθετε αυτό τον κλειό, αυτή τη δυσκολία που υπάρχει, τον κίνδυνο που υπάρχει, δεδομένων και των τουρκικών θέσεων, δεδομένης και της μακράς περίοδου αποχής από το τραπέζι των συνομιλιών, το ότι λένε πλέον δεν είμαστε στο παρά ένα της διχοτόμησης, μπορεί να είμαστε στο παραμισό ή ακόμη και στο και ένα? Ναι, υπάρχει αυτή η αίσθηση και σε εμένα, όπως πιστεύω ότι υπάρχει στην πλειοψηφία του κόσμου, ότι τα πράγματα βρίσκονται σε ένα σημείο ιδιαίτερα οριακό και στο οποίο τα χρόνια τα οποία έχουν περάσει και οι προκλήσεις με τις οποίες είμαστε αντιμέτωποι λόγω του γενικότερου αβέβαιου περιβάλλοντος και της ρευστότητας η οποία επικρατεί και τοπικά και περιφερειακά και παγκοσμίως, υπογραμμίζουν την ανάγκη να εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις προς την κατεύθυνση της δημιουργίας προϋποθέσεων για να απαλλαγούμε από αυτό το βάρος της κατοχής, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε ο τόπος να μπορέσει να πάει μπροστά μέσα από την απελευθέρωση και την επανένωση της Κύπρου. Κύριε Μενελάου, 5 χρόνια μετά το ναυάγιο του Κραν Μοντάνα και εν απουσία των όποιων θετικών εξελίξεων στο μεσοδιάστημα και έχοντας υπόψη και τις θέσεις της τουρκικής πλευράς για δύο κράτη, την απόρριψη των ΜΟΕ, τις απαράδεκτες προτάσεις Τατάρ, είναι ρεαλιστικό σήμερα κάποιος να μιλάει για συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντάνα το 2017 και έχοντας και το πλαίσιο Γκουτέρες στο τραπέζι, είναι ρεαλιστικό να μιλάμε για κάτι τέτοιο σήμερα? Κοιτάξτε, τα δεδομένα όπως τα έχετε περιγράψει είναι γεγονός ότι δεν αφήνουν πολύ περιθώριο για αισιοδοξία. Ωστόσο, αυτό το οποίο είναι σημαντικό από δική μας πλευρά είναι να επικεντρωθούμε και με συνέπεια να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε εκείνο το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην έξοδο από το σημερινό τέλμα και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις αναζωογόνησης της πολιτικής διαδικασίας. Και κατά τη γνώμη μας, η διέξοδος από το σημερινό τέλμα είναι η θέση ότι θα πρέπει η προσπάθεια να συνεχιστεί στη βάση του πλαισίου όπως καθορίζεται από τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, στη συμφωνημένη βάση της Κοινοτικής Διζωνικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα και με πλήρη αξιοποίηση εκείνου που ονομάζουμε ως κεχτημένων των συνομιλιών, δηλαδή των συγκλήσεων που έχουν επιτευχθεί μέχρι το Κραν Μοντάνα, ακριβώς γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια, ούτε και υπάρχει ανάγκη, έχοντας καλύψει τόσο πολύ έδαφος τα προηγούμενα χρόνια, να ξεκινήσουμε ξανά από το μηδέν. Αυτός είναι ο τρόπος. Με αυτόν τον τρόπο εμείς θα συνεχίσουμε με συνέπεια να εργαζόμαστε έτσι ώστε να δημιουργηθεί κάποια διέξοδος και ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να οδηγήσουμε τα πράγματα. Τι είναι εκείνο το κάτι όμως που θα μπορούσε να μας πάει εκεί που περιγράφεται, έχοντας υπόψη την αδιαλλαξία της Τουρκίας, η οποία μας λέει ξεχάστε όλο το κεχτημένο, πάμε από την αρχή για δύο κράτη? Κοιτάξτε, το πρώτο βήμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είναι από όλες τις κατευθύνσεις να καταστεί σαφές και ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει
ενδεχόμενο δεν υπάρχει περιθώριο αναζήτησης λύσεων εκτός του πλαισίου το οποίο έχει διαμορφωθεί και έχει συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές και όλους τους εμπλεκόμενους και εμπεριέχεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο δίδεται προς την τουρκική πλευρά από όλες τις κατευθύνσεις και από πλευράς του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και από το Συμβούλιο Ασφαλείας, τα μόνιμα μέλη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από όλους τους άλλους εμπλεκόμενους στο Κυπριακό. Θεωρούμε ότι με βάση τα δεδομένα, σε κάποιο στάδιο θα υπάρξει επαναξιολόγηση εκ των πραγμάτων των δεδομένων και από την τουρκική πλευρά και μια διαπίστωση ότι δεν υπάρχει πλέον άλλον περιθώριο να συνεχίσουν να επιδιώκουν εκτροχιασμό από αυτό το πλαίσιο. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν θα είναι εύκολο και ούτε θα δούμε σε κάποιο στάδιο ξαφνικά να κάνουν στροφή 180 μοιρών και να επανέρχονται. Αλλά αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι εμείς να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση, να δρούμε πρωτοβουλιακά, να επαναβεβαιώνουμε όπως κάνουμε τη βούλησή μας για να προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, να αξιοποιούμε τις δυνατότητες οι οποίες προσφέρονται από την υποστήριξη την οποία έχουμε από το διεθνή παράγοντα και όταν τα πράγματα φτάσουν στο κατάλληλο σημείο, τότε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Λέγοντας για τις πρωτοβουλίες και να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε, είμαστε στην πολιτική των κυρώσεων για μια μακρά περίοδο. Ξαφνικά γίνεται η αλλαγή, έρχεται η διαδοχή στο Υπουργείο Εξωτερικών, επιστρέφει ο κύριος Κασουλίδης και πάμε στην πολιτική των ΜΟΕ. Που αυτή τη στιγμή αυτό είναι που προτάσσει η δική μας η πλευρά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτοί οι δέσμοι γνωστοί πλέον με τα τρία σημεία, Βαρώση, το λιμάνι της Αμοχώστου και το αεροδρόμιο της Τύμπου, το παράνομο αεροδρόμιο. Δεν ξέρω αν αυτά τα ΜΟΕ, έχουμε δει την αντίδραση της τουρκοκυπριακής πλευράς. Δεν συζητάμε, δεν υπάρχει λόγο συζήτησης, ξαναζεσταμένο φαγητό. Προτάσσουν αυτοί τώρα τα δικά τους. Μπορούν τώρα τα ΜΟΕ να ξεμπλοκάρουν κάποια στιγμή τη διαδικασία ή αν υπάρξει ένα πάντρεμα των προτάσεων από πλευράς του κύριου Τατάρ με τον προτάσεων του κύριου Αναστασιάδη. Ναι, πρώτα να πω ότι υπάρχει και ένα τέταρτο σημείο στις δικές μας προτάσεις. Είναι η εφαρμογή των υποχρεώσεων της Τουρκίας ναι. όπως προκύπτουν από το πρωτόκολλο της Άγκυρας, δηλαδή το άνοιγμα λιμανιών και αεροδρομίων για πλοία και αεροσκάφη από την Κυπριακή Σωστή. Δημοκρατία. Λοιπόν, το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι από δικής μας πλευράς, είτε κατά την περίοδο της επιδίωξης επιβολής κάποιων κυρώσεων, είτε τώρα μέσα από αυτές τις προτάσεις, τις οποίες έχουμε υποβάλει για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, η προσπάθεια είναι να αξιοποιηθούν αυτά ως εργαλεία προκειμένου να εξυπηρετηθεί το μείζον. Δεν είναι δηλαδή αυτός ο σκοπός. Είναι εργαλείο προκειμένου να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, έτσι όπως είχε ζητηθεί και από τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, για αναζωογόνηση, για δημιουργία του κατάλληλου κλίματος, πρώτον, και δεύτερο, για αναζωογόνηση της πολιτικής διαδικασίας, επανέναρξη διαδικασίας συνομιλιών στο Κυπριακό και εν τέλει επίτευξη συνολικής λύσης του Κυπριακού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Είναι γεγονός ότι η αντίδραση από τουρκοκυπριακής πλευράς ήταν η απορρίψη των προτάσεων τις οποίες έχουμε υποβάλει. Είναι γεγονός επίσης ότι στις αντιπροτάσεις τις οποίες η τουρκοκυπριακή πλευρά έχει υποβάλει δημιουργούνται κάποιες εύλογες επιφυλάξεις. Βεβαίως κανένας δεν ανέμενε, όπως είπα και προηγουμένως, ότι θα υπήρχε ξαφνικά στροφή 180 μοιρών και ευθυγράμμιση της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής πλευράς με τις παραμέτρους όπως καθορίζονται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Συνεπώς και οι προτάσεις τις οποίες έχουν υποβάλει τώρα σε έναν μεγάλο βαθμό αντικατοπτρίζουν αυτήν τη φιλοσοφία την οποία, με βάση την οποία τους βλέπουμε να τοποθετούνται στα θέματα των δύο κρατών, της κυριαρχικής ισότητας, του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος. Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια προς την κατεύθυνση την οποία έχω αναφέρει και με βάση την οποία κινούμαστε. Να συζητήσουμε και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, νομίζω ότι εντάσσονται εντός αυτού του πλαισίου και συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση του καθοριστικού στόχου, που είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων, έτσι ώστε να αναζωογονήσουμε την προοπτική λύσης στη βάση της κοινοτικής της Ζωνικής Ομοσπονδίας, όπως προβλέπεται από τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Επειδή το συζητούσαμε και με τον Νικόλα το πρωί, αύριο μεθαύριο ψηφίζεται, είναι το ψήφισμα για την UNFICIP. Ναι, και είναι για υιοθέτηση για στο πρόγραμμα του Συμβουλίου Ασφαλείας στις 28. Στις 28 του μηνά, άρα την ερχόμενη Πέμπτη. Μάλιστα. Αυτό το τελικό κείμενο όπως το έχουμε δει, δεν ξέρω αν είναι το χειρότερο
που έχει υπάρξει ποτέ για την Κυπριακή Δημοκρατία, για την πλευρά μας γενικότερα για το Κυπριακό, με ουσιαστική μία αναφορά στη βάση λύσης, αν δεν κάνω λάθος, και ουσιαστικά δίνεται η εντύπωση ότι πηγαίνετε το πράγμα, προσπαθήστε να συνεργαστείτε μεταξύ σας, το έχουμε δει για το μεταναστευτικό, μας λένε, για να αποφύγουμε τις όποιες εντάσεις υπάρχουν μέσα στην νεκρή ζώνη. Σταβαρόσα κάνει αναφορές πως η Τουρκία παρεμβαίνει κλπ. Δεν ξέρω αν δίνεται αυτή η εικόνα ότι προσπαθούν τα Ηνωμένα Έθνη να λιθωρήσουν προς κάποια άλλη κατεύθυνση. Κοιτάξτε, το ψήφισμα συνεχίζει να βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης μεταξύ των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Θα ακολουθήσει η οριστικοποίησή του, η υποβολή του προς έγκριση και η τελική του έγκριση την Πέμπτη. Σχόλια θα μπορούμε να κάνουμε εφόσον έχουμε το τελικό κείμενο. Αυτά τα θέματα στα οποία έχετε αναφερθεί έχουν να κάνουν περισσότερο όχι με το περιεχόμενο του ψηφίσματος, όσο με το περιεχόμενο των εκθέσεων, ναι, οι οποίες είναι γεγονός ότι περιμέναμε να ήταν πιο σαφείς και ξεκάθαρες πάνω σε κάποιες πτυχές. Σαφείς και ξεκάθαρες ή πιο δίκαιες? Πώς ναι, θα το... είναι συνυφασμένο, ναι. Είναι και αυτόν αντικειμενικές, δίκαιες, σαφείς, ξεκάθαρες, ναι. Υπάρχει αυτή η ανάγκη, ειδικά σε μια στιγμή όπου ορισμένα πράγματα βασικά, θεμελιώδη, γίνεται προσπάθεια να αμφισβητηθούν, να αλλοιωθούν από την τουρκική πλευρά. Εκείνο το οποίο όμως αναμένουμε είναι ότι αυτά τα θέματα θα αντιμετωπίζονται μέσα από έναν πιο ορθολογικό, θα έλεγα ισορροπημένο, σωστό πνεύμα στο πλαίσιο του επικείμενου ψηφίσματος. Κύριε Μενελάου, σε ό,τι αφορά τη λογική των τεχνικών επιτροπών, η οποία καλώς ή κακώς προωθείται από τον Γενικό Γραμματέα τον ίδιο στις τελευταίες εκθέσεις του, μας βρίσκει σύμφωνους αυτή η φιλοσοφία της αποστασιοποίησης αυτών των επιτροπών από την πολιτική διαδικασία, η οποία ούτως ή άλλως δεν υπάρχει εδώ και χρόνια, και η ταυτόχρονη λειτουργία τους και επέκτασή τους και σε πιο ζωτικής σημασίας θέματα? Πώς αξιολογούμε αυτή τη φιλοσοφία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών? Ναι, να σας πω. Πρώτα να πω ότι οι τεχνικές επιτροπές αποτελούν ένα απόσπαστο μέρος της ειρηνευτικής διαδικασίας. Αυτό δεν είναι δική μας θέση. Είναι η συμφωνία η οποία έγινε από τον καιρό της σύστασης τους, το 2006, όταν είχαν συσταθεί τεχνικές επιτροπές για θέματα καθημερινότητας και ομάδες εργασίας για τα θέματα της ουσίας των διαπραγματεύσεων για επίτευξη λύσης του Κυπριακού. Αυτή συνεχίζει να είναι η φιλοσοφία βάσει της οποίας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται οι τεχνικές επιτροπές και τα θέματα τα οποία συζητούν. Αυτό το οποίο έχετε περιγράψει είναι κάτι με το οποίο είμαστε αντιμέτωποι περισσότερο ως απόρρια της προσπάθειας της τουρκικής και της τουρκοκυπριακής πλευράς, όχι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στο πλαίσιο της γενικότερης φιλοσοφίας τους, που συνάδει με τις θέσεις τους, να προωθηθεί έναν είδος εξομάλυσης σχέσεων μεταξύ δύο χωριστών οντοτήτων. Είναι μια συνεχής προσπάθεια από δικής μας πλευράς, έτσι ώστε οι τεχνικές επιτροπές να αντιμετωπίζονται και να λειτουργούν μέσα από το σωστό πρίσμα, δηλαδή ως αναπόσπαστο μέρος της ειρηνευτικής διαδικασίας, οι οποίες ασχολούνται με θέματα καθημερινότητας, αλλά προς την κατεύθυνση της υποβοήθησης του στρατηγικού στόχου της επίτευξης λύσης του Κυπριακού, και να αποφύγουμε να υπάρξει για αυτές οποιαδήποτε διολύσθηση προς προβληματικές κατευθύνσεις. Με τον ειδικό απεσταλμένο έχουμε κάποιο νεότερο? Είναι το επόμενο βήμα που περιμένουμε μετά από την έκθεση και το ψήφισμα για την ΟΥΦΙΚΙΠ? Δεν υπάρχει κάτι νεότερο στο παροστάδιο. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί προς αυτήν την κατεύθυνση, διότι αν ο στόχος είναι σιγά σιγά να προετοιμάζεται το έδαφος, να καλλιεργούνται οι συνθήκες, έτσι ώστε όταν τα πράγματα είναι όριμα να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση της επανέναρξης διαδικασίας συνομιλιών, είναι απαραίτητο να έχουμε και τον διορισμό κάποιου αντιπροσώπου του ΟΗΕ, ο οποίος θα αναλάβει το ρόλο της διευκόλυνσης, της διαμεσολάβησης μεταξύ των μερών και της διεξαγωγής αυτής της διαδικασίας των συνομιλιών. Και επειδή υπήρχε ένα δημοσίευμα στην Καθημερινή που ήταν διαρροή από το Προεδρικό Εξώσιο, αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε κάποια παράπονα από τον Colin Stewart, τον ειδικό αντιπρόσωπο του
Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο σε ό,τι αφορά την όσα μετέφερε στο Συμβούλιο Ασφαλείας κυρίως. Υπάρχει κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω συνολικά είναι ότι η δική μας προσέγγιση είναι ότι με τα Ηνωμένα Έθνη και τους αντιπροσώπους τους εμείς θέλουμε να έχουμε μια λειτουργική σχέση. Δεν θεωρούμε ότι είμαστε σε αντίπερα όχθες, δεν έχουμε ανταγωνιστικά συμφέροντα, δεν έχουμε συγκρουόμενα συμφέροντα ή σκοπούς. Αντίθετα, ο σκοπός μας είναι ο ίδιος. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε και τις ίδιες προσεγγίσεις ή θέσεις ή ότι δεν υπάρχει ανάγκη στο πλαίσιο της εμπλοκής την οποία έχουμε, των συζητήσεων τις οποίες κάνουμε, να διατυπώνουμε εκεί όπου χρειάζεται τι αναμένουμε από τα Ηνωμένα Έθνη να κάνουν είτε καλύτερα είτε μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο θεωρούμε ότι είναι αυτό που θα πρέπει να διέπει την παρέμβασή τους. Οπότε αυτό είναι το γενικότερο πρίσμα μέσα από το οποίο προσεγγίζουμε αυτό το θέμα. Δεν είμαστε ούτε σε αντιπαράθεση, ούτε σε σύγκρουση. Έχουμε μια πολύ λειτουργική σχέση και μέσα σε αυτά τα πλαίσια συζητούμε και εκεί όπου υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, εργαζόμαστε για να βρίσκουμε την κοινή συνισταμένη, να προχωρούμε μπροστά εμπρός, διότι ο σκοπός μας είναι κοινός. Κύριε Μενελάου, να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα των τεχνικών επιτροπών. Δεν ξέρω αν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που ο κόσμος αντιδρά και ταλαιπωρείται και ο κόσμος ο οποίος δεν διέρχεται τα δοφράγματα, είναι αυτό με το δοφράγμα στον Άγιο Δομέτη, ότι υπάρχει μόνο μία δίωδος οχημάτων στο κέντρο της πόλης. Έγινε και στο παρελθόν λόγος για προσπάθεια διάνοιξης μιας δεύτερης εισόδου από και προς τα κατεχόμενα στην πύλη της Αμοχώστου. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις για ένα τέτοιο βήμα, γιατί υπάρχει και το πάγιο αίτημα των κατοίκων στο Πυρόι και στα Κόκκινα στον πύργο της Λυρίας, εδώ ότι πρέπει πρώτα εμείς και μετά οτιδήποτε άλλο. Ναι. Υπάρχει τεχνική επιτροπή για τα θέματα των σημείων διέλευσης. Συζητά και θέματα πιθανής διάνοιξης νέου σημείου διέλευσης. Δεν είμαστε αυτή τη στιγμή στο στάδιο όπου επίκειται κάποια εξέλιξη όσον αφορά αυτό το θέμα της διάνοιξης νέου σημείου διέλευσης. Αυτά που βρίσκονται προς συζήτηση είναι αυτά τα οποία έχετε αναφέρει. Και επίσης στο πλαίσιο της ίδιας τεχνικής επιτροπής γίνεται επίσης προσπάθεια λαμβανωμένων υπόψη των προβλημάτων τα οποία εντοπίζονται, της ανάγκης να μπορέσει να επιταχυθεί η δυνατότητα όσων χρησιμοποιούν τα σημεία διέλευσης να μπορούν να το πράξουν χωρίς καθυστερήσεις και άλλα εμπόδια, έτσι ώστε να απλοποιήσουμε και τη δυνατότητα πιο γρήγορης διέλευσης. Οπότε γίνεται μια προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι ένα από τα θέματα πάνω στα οποία εργαζόμαστε. Όταν αναλαμβάνατε τα καθήκοντά σας στις 15 Μαΐου, διαδέχεστε τον κύριο Μαυρογιάννη. Είχατε, φαντάζομαι, μια τελική, δεν έγινε μια κάποια τελετή παράδοσης παραλαβής. Ωστόσο, φαντάζομαι ότι για κάποιες μέρες ήσασταν εκεί, έγινε πλήρης ενημέρωση επί των πάντων. Βεβαίως. Ανατρέξατε ποτέ στην βοήθειά του, παραδείγματος χάρη να του χτυπήσετε ένα τηλέφωνο εν μέσω προεκλογικής, κύριε Μαυρογιάννη, γι' αυτό μπορεί να έχω ένα κενό, κάτι να μην με έχετε ενημερώσει? Οτιδήποτε έχετε επαφή? Μέχρι στιγμής όχι. Δεν χρειάστηκε. Δεν χρειάστηκε. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι και ο ίδιος ο κύριος Μαυρογιάννης και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι στο παρελθόν είτε μέσω της διαπραγματευτικής ομάδας είτε από άλλες σημαντικές θέσεις έχουν την εμπειρία και οι συμβουλές τους είναι χρήσιμες και αναγκαίες για μας, είναι πάντα διαθέσιμοι. Με όλους όσους έχω μιλήσει μέχρι στιγμής, αυτό το πράγμα μου έχουν επαναβεβαιώσει μέχρι στιγμής. Οπότε, αισθάνομαι ήσυχος ότι όταν χρειαστεί βοήθεια από οποιονδήποτε έχει την εμπειρία και τη συσσωρευμένη γνώση, θα μας την παράσχει. Διαπραγματευτική ομάδα, είπατε. Την προηγούμενη εβδομάδα από αυτήν εδώ την εκπομπή καθόταν και στην θέση στην οποία είστε τώρα. Η κυρία Μαρκουλή είπε πως έχει 3 χρόνια να συγκληθεί. Σκοπεύετε, φαντάζομαι δεν είναι δική σας αρμοδιότητα, είναι του Προέδρου της Δημοκρατίας. Όμως είχατε κάποια επαφή με άτομα από την διαπραγματευτική ομάδα? Ναι, έχω μιλήσει. Και όταν τα δεδομένα είναι τέτοια που να χρειάζεται να υπάρξει και σύγκληση, τότε είμαι βέβαιος ότι και αυτό θα γίνει. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο. Ακούμε στο πλαίσιο του διαλόγου για τις προεδρικές εκλογές διάφορες ιδέες να πέφτουν στο τραπέζι. Όπως για παράδειγμα, ιδέα για να ανακοινηθεί το Κυπριακό στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.
μια ιδέα που έπεσε στον δημόσιο διάλογο ή αξιοποίηση του χαρτιού της ενέργειας με διαφορετικό τρόπο από ό,τι το κάναμε ή επιχειρήσαμε να κάνουμε στο παρελθόν. Όλα αυτά θα μπορούσαν να εξεταστούν, νομίζω ότι ούτε διεθνές ενδιαφέρον υπάρχει αυτή τη στιγμή για το Κυπριακό και είναι οφθαλμοφανές, ούτε και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών τοποθετεί το Κυπριακό στην κορυφή των προτεραιοτήτων του. Ναι. Πρώτα να πω ότι εγώ δεν εμπλέκομαι στα θέματα τα οποία τίθενται στον διάλογο ο οποίος γίνεται μεταξύ των υποψηφίων και των επιτελείων. Την προσωπική σας άποψη. Ναι, όσον αφορά τα θέματα τα οποία έχετε αναφέρει, για το μεν θέμα του ΝΑΤΟ, που είναι κάτι το οποίο, για το οποίο έχει γίνει συζήτηση και στο παρελθόν, και για το ΝΑΤΟ και για το θέμα του συνεταιρισμού για την ειρήνη, η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να ζυγιστούν με προσοχή τα υπέρ και τα κατά, έτσι ώστε στο τέλος να είμαστε βέβαιοι ότι στην προσπάθεια να μπορέσουμε να υπερβούμε κάποια εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζουμε, να μην προκαλέσουμε περισσότερες επιπλοκές και εν τέλει να είμαστε αντιμέτωποι με ένα θέμα που θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Το δεύτερο θέμα, στο οποίο για το θέμα της ενέργειας, την αξιοποίηση, ναι, του πρώην μετά αφορά, τη ναι, όσον αφορά το θέμα της ενέργειας, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι το εξής, ότι στις προσπάθειες οι οποίες έχουν γίνει για επίλυση του Κυπριακού τις τελευταίες δύο δεκαετίες, εκείνο το οποίο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο είναι κάποιοι παράγοντες οι οποίοι θα μπορούσαν να ήταν καταλυτικοί στην προσπάθεια της δημιουργίας προϋποθέσεων, έτσι ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι εν τέλει να έχουν κάτι να αποκομίσουν από μια συμφωνία για λύση του Κυπριακού. Την περίοδο του σχεδίου ΑΝΑΝ ήταν η προοπτική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, ένας από τους παράγοντες, ο οποίος θα μπορούσε δυνητικά να διαδραματίσει έναν τέτοιο καταλυτικό ρόλο, θα μπορούσε να ήταν και ο παράγοντας της ενέργειας, μαζί και με το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι πλέον με το στόχο της πλήρους ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αντιλαμβάνομαι ότι και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και από πλευράς Τουρκίας γίνεται αντιληπτό ότι δεν έχει πλέον σοβαρή προοπτική, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει το ζήτημα των σχέσεων από τις οποίες η Τουρκία, στις οποίες η Τουρκία συνεχίζει να επενδύει και να θεωρεί ότι υπάρχουν θέματα από τα οποία μπορεί να προσδοκεί να αποκομίσει ωφέλη. Οπότε αυτά τα στοιχεία θα μπορούσαν στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης την οποία έχω αναφέρει στην αρχή, δηλαδή της δημιουργίας των προϋποθέσεων ώστε κάποια εργαλεία να λειτουργήσουν καταλυτικά έτσι ώστε όλοι να μπορούν να έχουν όφελος, να αξιοποιηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, γιατί πάνω απ' όλα είναι και οι προσωπικές σχέσεις πολλές φορές που μπορεί να διευκολύνουν και λίγο την όλη συζήτηση. Βέβαια, εντάξει, είναι ένα πρόβλημα το Κυπριακό, τώρα χρονίζει 50 χρόνια. Η σχέση σας με τον κύριο Ολκιούν, τον τουρκοκύπριο διαπραγματευτή, τον τουρκοκύπριο ομολογό σας. Σε προσωπικό επίπεδο είναι πάρα πολύ καλές, λειτουργικές. Συζητούμε, λέμε τα επιχειρήματα μας, εκφράζουμε τις διαφωνίες μας στο πλαίσιο του αλληλοσεβασμού. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα σε προσωπικό επίπεδο, αντιθέτως, αλλά επί της ουσίας είμαστε αντιμέτωποι με τις δυσκολίες οι οποίες είναι εμφανείς και από κάποιον ο οποίος παρακολουθεί την επικαιρότητα. Πέραν από τα τυπικά, δηλαδή την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ σας για το Κυπριακό, υπάρχει και μια προσωπική επαφή που μπορεί να βρεθείτε κάπου εκτός να συζητήσετε και πάλι, αλλά σε πιο ανεπίσημο ύφος? Ναι, έχει γίνει αυτό μέχρι στιγμής μια φορά και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και στο μέλλον. Αν μη τι άλλο, αυτό συμβάλλει έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε έτσι ένα σε προσωπικό επίπεδο καλό κανάλι επικοινωνίας. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτό θα είναι το καθοριστικό. Το καθοριστικό είναι τα θέματα τα οποία συζητούμε και έχουν να κάνουν με την ουσία. Κύριε Μενελάου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ήταν χαρά μας, τιμή μας. Νομίζω είναι η πρώτη σας συνέντευξη εκτός του ραδιοφωνικού ιδρύματος Κύπρου Τηλεοπτική, σωστά? Σωστά, ναι. Σωστά. Τώρα που έχουμε ανοίξει το χορό και στα ιδιωτικά μέσα, θα είμαστε σε επαφή και με τη νέα χρονιά, τη νέα σεζόν, να δούμε τις όποιες εξελίξεις προκύψουν στο Κυπριακό. Καλή δύναμη, καλή δουλειά, καλή αρχή δεύτερη φορά στα νέα σας καθήκοντα και θα τα ξαναπούμε. Κρατάτε γερά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και για μένα ήταν πάρα πολύ ευχαριστή η συζήτηση και προσβλέπω σε συνέχιση αυτή τη επαφή και τη επικοινωνία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Νικόλα μου, σε ευχαριστώ και εσένα. Πάμε τώρα εκτάκτως στη...